Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί τα κομματικά επιτελεία ελάχιστα 24 ώρα πριν από τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Η Αλέκα Παπαρίγα στη χθεσινή κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός της στο πεδίο του Άρεως εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά των πολιτικών κομμάτων με πρώτο στόχο τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι δεν θα συμμετάσχει σε καμία δίθεν αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Σε αυτή την εκλογική μάχη θα μετρηθεί τον πόη του λαού, η ετοιμότητά του να ασκήσει πιο αποτελεσματική πίεση, να διεκδικήσει, να αντεπιτεθεί την άλλη κιόλας μέρα, τους επόμενους μήνες. Η κυρία Παπαρίγα, η οποία απόψε μιλά σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Πέραμα, έκανε παράλληλα έκκληση σε όλα τα δύναμα κοινωνικά στρώματα να ψηφίσουν κουκουέ, ακόμη και αν δεν συμφωνούν με όλες τις θέσεις του κόμματος. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να πάρει τη διερευνητική εντολή για να σχηματίσει αριστερή κυβέρνηση, δήλωσε χθες ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας με συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο κύριος Τσίπρας, που απόψε μιλά στην Ομόνοια, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ένα ανατρεπτικό αποτέλεσμα την Κυριακή θα υποχρεώσει τις ηγεσίες του κουκουέ αλλά και της Δημοκρατικής Αριστεράς να αναθεωρήσουν τη στάση τους ώστε να συγκροτηθεί κυβέρνηση της αριστεράς. Να ψηφίσουν με ψυχραιμία και όχι με όχημα το φόβο, κάλεσε τους πολίτες ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης κατά τη διακαναλική συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στο Ζάπιο. Εκείνο το οποίο είπα και επαναλαμβάνω ότι αναμφισβήτητα η Δανειακή Σύμβαση διαμορφώνει δεσμευτικό πλαίσιο. Και η άρση αυτού του δεσμευτικού πλαισίου προφανώς και προϋποθέτει την ύπαρξη νέας συμφωνίας. Η απαγκίστρωση από το μνημόνιο χρειάζεται νέα συμφωνία. Ο κύριος Κουβέλης μιλά απόψε στη Θεσσαλονίκη. Να κάνουμε μαζί την εθνική στροφή, ζήτησε από τους ψηφοφόρους στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματός του χθες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμένος. Κατηγόρησε τους κυρίους Βενιζέλο, Σαμαρά και Καρατζαφέρη ότι ψεύδονται με τις υποσχέσεις τους και ότι έχουν γονατίσει και έχουν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας. Αποφάσισαν να μας εξαθλιώσουν, να κάνουν φτωχούς τους Έλληνες για να φτάσουν στο σημείο να τους πούνε. Τώρα που εξαθλειωθήκατε, τώρα παραχωρήστε την πατρίδα σας. Δεν παραχωρούμε την πατρίδα μας ποτέ. Τους λέμε λοιπόν, σας χαλάμε τα σχέδια.